Αυτό προχωράει. Και εγώ τι θες να κάνω. Σου προχωράει. Σου το λέω. Άστρο να πηγαίνει. Τι αφού... Βράδιες. Είναι σαν western. Περματάμε μέσα στην ερημιά, μέσα στη νύχτα. Τζιφάδαμε στο μικρόφωνο. Από εδώ ένας Ινδιάνος. Και από εδώ ένας Ζουλού. Αλλάξαμε κατηγορία. Έχουμε πάει στη Νότια Αμερική. Α. Ο χειριστής λοιπόν Alex Kip στο τιμόνι, στο ποντίκι, στο πληκτρολόγιο, στις μάχες, στις συναλλαγές, στις αποφάσεις. Εγώ με διακοσμητικό στοιχείο. Our Village is under attack. Ο πόλεμος με τους Ρόντοξ έχει σταματήσει, έχει τελειώσει. Έχουν ειρήνη πλέον οι Σουάντιανς με τους Ρόντοξ. Αλλά... Ρόντοξ είναι η πράσινη. Ναι. Αλλά έχουν ξεκινήσει πόλεμο με τους Νόρτζ. Τους πλε. Οι οποίοι Νόρτζ έχουν πόλεμο και με τους κίτρινους και με τους Μοβ. Με όλους δηλαδή. Και με τους Σουλτανάτο δηλαδή και με τους Κερδικανάτε. Και έχουμε κλεθεί. Σταμάτα να κρινιάζει, σταμάτα να κρινιάζει. Σάιτ δηλαδή. Τώρα ερχόμαστε. Οπότε είμαστε στη φάση που θέλουμε να ανεβούμε λίγο ακόμη. Όλοι αυτοί πολυροκούν το χωριό μας. Α, τι όλοι αυτοί, εντάξει, είναι 36 άτομα και 30 και 30. Πάμε τους πάμε. Όχι ρε, είναι 67. Τι μπορεί να έχει, ναι. Πού θα πας ρε. Πάμε να τον φάμε, γιατί οι 67 μπορεί να είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Εννοείται. Είναι τα γεν. Καλά. Λοιπόν, πάμε να ανεβούμε λίγο ακόμη, να στρώσουμε λίγο χαρακτήρα off camera, κάναμε λίγο δουλίτσα στο κοσμάκι. Ψωνίσαμε για κάτι πραγματάκια. Μείναμε από λεφτά. Κόστησαν κάτι παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Βρήκαμε για κάποιους ήρωες. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Προς το παρόν αυτό το επεισόδιο μάλλον θα είναι γεμάτο highlights. Και γενικά θα έχει από εδώ και πέρα αρκετό μοντάζ. Μόνο μάχες, ναι, γιατί θέλει να ανεβούμε σε κόσμο, να βελτιώσουμε τον ήδη υπάρχον. Να φάω τους τοξότητες των πρόβλων που με ενοχλούνε. Επ. Άντε ρε αγόρι μου, πέθανε. Μου σκότωσε τ' άλογο. Ναι. Και με χτύπη. Τι φάση. Τι έγινε με αυτό το survivor είναι εδώ πέρα. Τέτοιο. Τον απασχολήσαμε για να θέλει πότης και... Λοιπόν, σε γενικές γραμμές θα έχει έτσι λίγο διάσπαρα τα πραγματάκια όσο ανεβαίνω. Αυτός από το αίμα το μαλλί του έγινε mob, δεν ξέρω αν το πρόσεξες. 3 enemies, να μην φύγουνε. Σφάξεστε ρε παιδιά, τελειώστε τους μια. Έλα. Τσοπ. Έτσι, μπράβο. Εννοείται. Ναι, δεν έχει χάρες και τέτοια. Είδαμε και comments, διαβάσαμε comments. Κάποιον ελευθέρωσα. Τον είχε κρατούμενο ο άλλος. Α, δικό μας. Δικό μας. Ένα ρε. Εντάλλα. Ωραία. Είναι ικανά. Και έρχεται και Σουάντιανς, βέβαια. Τότε θα τον πάρουμε. Ήταν καλός. Πάμε από τους 4 και λίξη υπόθεση. Κι ο άλλος είναι κοντά. Έλα να πληρώσεις τώρα. Επιτέθηκε στο MR. Θα βλέπουμε μόνο τα σημαντικά, θα κάνουμε πράγματα. Θα έχει πολύ off camera δουλίτσα. Για να ανεβούμε να ξεκινήσουμε το δικό μας βασίλειο. Διότι θέλουμε δικό μας βασίλειο. Είναι πάρα πολύ η ώρα. Είδαμε comments, είδα που λέγατε στα comments να μην τους ελευθερώνουμε τους αντίπαλους λόρδους. Να τους παίρνουμε μόνιμα φυλακισμένους και ό,τι λεφτά και να μας δίνουν να μην τους δίνουμε. Όταν θα κάνουμε το δικό μας βασίλειο, δεν θέλουμε να έχουμε τραγικές σχέσεις με τους λόρδους. Από όπου και αν είναι αυτοί. Οπότε ένας λόγος που τους αφήνουμε είναι αυτός. Και άλλος λόγος φυσικά είναι τα λεφτά. Γιατί ακόμα δεν είμαστε οικονομικά τελείως ανεξάρτητοι. 160. Άλλαξες νόμι. Εδώ. Έλα εδώ. Μ' αρέσει ότι δεν έχω προσέξει ακριβώς. Τι είχε. Ναι. Ένα καλό σημείο ρε παιδιά. Τους πετυχαίνω, Πρέπει να μεγαλώσουμε το party size εδώ μεταξύ. Come on buddy, let's go party. Πρέπει να μεγαλώσουμε το party size για να παίρνουμε πολύ κόσμο. Γιατί αν θα κάνουμε το do για να πάρουμε δικό μας κάστρο. Τους τι κάνει μόνος του. Θέλει να πεθάνει. Ξεχάστηκε. Πέθανε. Θα πρέπει να έχουμε αρκετό κόσμο να αφήσουμε και μέσα στο κάστρο όταν θα πάμε να μαζέψουμε για να κάνουμε καινούργια recruits. Πρέπει να φτάσουμε τα 160-170 άτομα, αν όχι το λιγότερο. Μειώσαμε και λίγο το party size. Το party size, λέω, το battle sizer. Το ρίξαμε σε 300 άτομα ταυτόχρονα μέσα στο πεδίο της μάχης, γιατί μας έχουν πάρα πολύ τα frames. Απλώς το θέμα είναι ότι είναι παλιό το παιχνίδι, οπότε δεν μπορεί να κάνει καλά optimize σε καινούργιο μηχάνημα. Οπότε... Είναι ότι μας έβγαλε λίγο την ψυχή. 3 headshot συνεχόμενα.
Εν τω μεταξύ και το Bannerlord, το Bannerblade, το Golban, το, όχι Golban, το Bannerblade το 2 Bannerlord ήταν να βγει κάπου τώρα, αλλά άκρα τα αφοσιωπεί από την Tale, όπως λέγεται. Έχασα πολύ. Θες να το βγάλω από την καινούργια χρονιά, οπότε έχουμε χρόνο να, να ασχοληθούμε ακόμα με αυτό. Εντάξει, εννοείται ότι θα το κάνουμε σειρά, ρωτήσατε στα comments. Δεν έχει βγει ακόμη, αναμένεται η ημερομηνία κυκλοφορίας του. Όταν κυκλοφορήσει, θα το κάνουμε σειρά, να είστε σίγουροι. Ωα, πρασίνησε. Κοκκίνησαν τα λιβάδια, πρασίνησε. 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 Πρασίνησαν τα στατιστικά. Πρασίνησαν τα στατιστικά. Ήταν από πάνω του. Ναι! Oh. Μπορούμε να πούμε ότι τον πήδηξες. Αυτό δηλαδή, γιατί να κόψει εμένα. Πάρ' τον μπλοκ. Κάπου εκεί κάτω είχε έναν τυπάκο. Ζει ακόμα ρε. Δεν σε ζούσε. Ήταν από τους καλούς γι' αυτό. Προσπάθησε όμως. Να το αναγνωρίσουμε. Και αποτέλεσμα. Πάρτα! Το χάρηκα. Ναι, ήταν ωραίο. Έχει χρώμα το σπαθί. Ήταν ωραίο. Έχει μείνει λίγο εγκέφαλος εδώ. Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Μέχρι και τα βέλκο κίνησαν πίσω. Το άλλο είναι κόκκινα. Όχι ρε. Αυτό που δεν καταλαβαίνεις, πότε κάνω πλάκα. Αυτό που δεν μπορεί να θεωρηθεί πλάκα, πώς να το καταλάβω. Και επειδή το άλογο μου είναι αργό, θα περιμένετε εσείς εκεί. Βλέπεις κάτι στο βάθος. Τώρα μπορείτε να κάνετε τσάρτς. Ανάτος. Καλά, horseback riding, horseback riding, άντε καλά. Horse archery είμαστε χάλια, δεν το έχουμε ανεβάσει. Ωπα, έσκασαν τα παιδιά. Έσκασε το κρου. Ένα, μην πάρουμε και λίγο να τους πουλήσουμε. Εννοείται. Εννοείται, να πάρουμε. Αυτά τα δώσουμε για τους ηρωές. Ναι. Ο King Harlaus αποφάσισε να δώσει το τέτοιο στο King Harlaus. Για να δώρο σου, πολύ. Και τώρα, πού είναι αυτό το χωριό? Άμα σου πω, δεν θυμάμαι ποια μας έχει δώσει. Σαν τις μύγες φεύγουνε. Τι είναι? Poor and neglected. Poor τατσαμές. Τώρα. Πού θα πας ρε? Αλήθεια τώρα, δηλαδή το κάνατε 100 φορές. Α, θα το... Είσαι dedicated, τι βλέπω. Θα σε πάω, τώρα τρένω εσένα. Πού θα φτάσει έξω, το χάρι θα βγει. Δεν με νοιάζει ρε, τρένω θα τον πάω. Και δεν μας νοιάζει. Τέλος. Τι είναι? Δεν βλέπει το reason για να παραδοθεί. Δείξτε το σε παρακαλώ το reason. Κάντε να γίνει ένα με το χιόνι. Να κοκκινήσουν τα λιβάδια του, όχι του σουδανάτου που είμαστε στους κανάτες. Πίσω είναι μόνο άλογα, πίσω βόδια. Σακατεμένα, γυρίστε. Δεν βγάζεις τους τοξότες μπροστά. Όχι. Charging, πάτησα charging. Πάτησα charging. Έλα, μπροστά. Ξυπνάμε. Μπροστά, που νομίζω ότι θα μας κυκλώσει. Μπροστά είπα. Ρε παιδιά. Κολλήσανε. Έχουν αφήσει τα άλογα τα βόδια γι' αυτό. Πάρτα κι εσύ. Τι θυμήθηκα τώρα? Δεν ξέρω. Την επική τέτοια στο Game of Thrones. Το Battle of the Bastards. Σκορπίσανε σε όλο το χάρτη. Τρέχουν να γλιτώσουν. Τώρα μήπως βλέπεις το Horizon να surrender master. Λέω εγώ τώρα. Βλέπω δύο εκεί πέρα να αντιστέκονται. Όχι πολύ νομίζω. Δεν νομίζω να προλάβεις. Ο ένας καν. Μόνος του είναι. Δεν νομίζω να προλάβεις καν. Η πλάκα είναι ότι βοηθώντας τόσο πολύ τους Swadians, όταν θα φτάσουμε να τους πολεμήσουμε θα είναι πανίσχυροι. Ναι. Μήπως να αλλάξουμε κάποια στιγμή βασιλιά. Να πάμε σε κανέναν άλλον. Έφυγαν, είναι γρήγορα. Ξαφανίστηκαν. Καπνός έγιναν. Λες, πού φτάσαμε? Λοιπόν, έλεγες πριν ότι έβαλες τους εκπαιδευμένους, τους έβαλες τελευταίους. Να πούμε κρίνα ναι, με τον κατέβασα, είναι αλήθεια, αυτούς εδώ πέρα, τους τέσσερις. Γιατί εμφανίζονται τελευταίοι στη μάχη, πλέον δεν υπάρχει λόγος να εμφανίζονται επειδή είναι εκπαιδευμένοι για αυτό το λόγο. Ναι, όχι, πρέπει να κάνουμε upgrade και να μεγαλώσουμε και άλλο το πάρτι. Πόσο μπορούμε να το φτάσουμε, άντε πάλι. Τα τζαμές έχει υποφέρει από αυτόν τον πόλεμο. Εκεί πάω. Τώρα πήραμε 11 άτομα. Από 136 πήγαμε στα 147 που μπορούμε να έχουμε. Ναι ρε παιδί, μας φτάσουμε, ξέρω, πάνω από 200 party size. 280.
500.000. 200 είναι καλά, γιατί θα αφήνεις τους 150 σε κάστρο, θα φεύγεις με τους 50, θα παίρνεις πάλι άλλους τόσο, τους εκπαιδεύσεις, τους ξαναγυρνάς στα κάστρα μετά. Παπ, εύκολα λεφτά. Και τα καραβάνια. Τα πάντα. Διόδια. Βέβαια σας πω τι ήταν αυτό το ξυπνητήρι. Είναι 10:30 το βράδυ. Μην παρακοιμηθώ το απόγευμα. Οκ. Okay. Μπορούμε να κάνουμε και εμείς loot τα δικά τους χωριά. Ναι, απλά αξίζει, μετά δεν θα μας δίνουν. Όχι, δεν θα μας δίνουν κόσμο. Οπότε δεν αξίζει. Όχι. Πιάσ' τον, αρέ. Α, τον έπιασε άλλο. Αγόρι μου. Αφού κάναμε ειρήνη. Οι Πορμόβ κάνανε ειρήνη, άιντε. Δεν πρόσεξα, συγγνώμη. Μπορώ δηλαδή, γιατί κάθομαι και παίζω μαζί του. Θα μπορώ. Με την καρδιά. Όχι, 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 όχι και σε αυτό. Όχι και σε αυτή τη σειρά. Όχι και σε αυτή τη σειρά. Έχεις ανεβάσει το Archer στο 177. Αφήστε να για μένα. Πήγαμε 163 άτομα σε 30, 20, πώς ήταν οι άλλοι. Με αυτές τις παγίδες. Το έχω δει στο Walking Dead, το πιάνει. Επόμενος, ρε. Φαγάκι. Φαγάκι. Τους φάρμε ζεαλίτη. Ναι. Πού θα πας, μωρέ. Τρέχει, ρε. Ναι, μπαίνουμε σε μπλε περιοχές τώρα. Τι κακό. Ω, αυτό, ίσα ίσα. Δεν πας να πάρουμε καμιά αποστολή από κάνα στρατάρχη Χορεφίστ. Εν μέσω πολέμου. Γκραν Βόλντερ Κάσο. Να το. Κρύβεται πίσω το Σερινιδιάρ. Τώρα! Ας το κάψουν το χωριό. Πάμε για πάρτι. Πάμε για φιέστα. The Manor. Τι κάνει το Manor? Βοηθάει. Μπορείς να πάμε να αγοράσουμε κάνα μαγαζί σε καρνάτες και τέτοια. Να έχουμε και από εκεί ένα σταθερό εισόδημα. Peace agreement. Τώρα θα μας δείξει και το μαγαζί από το tier. Τώρα που έγινε η ειρήνη. Τώρα είναι αργά. Κάτι ήξερε ο βασιλιάς τι έκανε τη φιέστα. Κατάλαβες, θα έχει ήδη συμφωνήσει. Και ήξερε ότι θα γίνει η ειρήνη. Πριν να μάθει στο βασίλειο, ρε παιδί μου. Οπότε σου λέει πάτε. Δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με αυτό. Τίποτα. Και δεν μου δίνει μέρος. Δεν σου δίνει μέρος. Όχι. Και δεν μας πουλάει μαγαζί, δηλαδή επειδή δεν μας ξέρει καθόλου. Λοιπόν. Τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί, κάνουμε χάρες και δουλίτσες, έληξε ο πόλεμος. Δεν έχουμε πλέον τέτοιο, έχουμε να μεταφέρουμε μόνο κρασιά από εδώ, καραβάνια από εκεί. Ανεβάζουμε σχέση με τα άλλα έθνη. Αγοράζοντας και αγοράζουμε κανένα μαγαζί και σε άλλες πόλεις κλπ. Τέλος πάντων, κλείνουμε κάπου εδώ. Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν το τουρνουά που έχει στην Τουλγκά. Στο επόμενο επεισόδιο. Και φυσικά θα τρέχουμε τα records, ό,τι και να γίνεται, για να βλέπουμε την εξέλιξη. Ναι. Οπότε έρχεται το βασίλειο. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο. Bye bye.